Οφείλω και πιστέψτε με, είμαστε σε δύσκολη θέση, δεν θέλουμε να αναδείξουμε κανένα ζήτημα. Οφείλουμε όμως για τους κανόνες της κοινοβουλευτικής διοντολογίας αλλά και της δημοκρατίας να ζητήσουμε από τον κύριο Θοδωράκη. Επιτρέψτε μου. Ή από το ποτάμι. Επιτρέψτε μου. Δεν θέλω να δημιουργήσουμε καμία ένταση. Επειδή μπορεί να υπόθηκε κάτι εν τη ρήμη του λόγου ως μεγαλοστομία. Μπορεί να αποσυρθεί ή σε κάθε περίπτωση να κατονομαστεί. Ιδάλλως είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι η τοποθέτηση του Προέδρου του Ποταμιού ήταν ψευδής και συγκοφαντική. Αλλά νομίζω ότι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα ποιοτικά, επειδή σήμερα ανοίγουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο της μάχης της χώρας κατά της διαφθοράς, να λύσουμε αυτό το θέμα χωρίς ένταση. Λοιπόν, έγινε μια πρόταση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο κύριος Θοδωράκης απουσιάζει, αλλά υπάρχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ποταμιού. Εάν, κύριε Δανέλη, θέλετε να πείτε κάτι επ' αυτού, διότι έχουν ακούσει, όπως ξέρετε, οι βουλευτές αυτές τις μέρες πάρα πολλά, και η συλλογική ευθύνη όταν αποδίδεται δημιουργεί ζητήματα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αν θέλετε κάτι να πείτε σε αυτό, πείτε, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί οφείλουμε να είμαστε ψύχρεμοι και να αποφεύγουμε κάθε λαϊκισμό στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Όλοι. Και κάθε υποκρισία. Ο κύριος Θεοδωράκης είναι εδώ και βεβαίως φαντάζομαι θα... Α, ήρθε εδώ. Οπότε νομίζω ότι ο ίδιος... Κύριε Θεοδωράκη, υπόθηκε το... Α, το ακούσατε. Αυτό. Ξαφνιάζομαι, κύριοι συνάδελφοι, που κάποιοι εκπλήσονται με μία αλήθεια η οποία αποτυπώνεται και σε συγκεκριμένα ονόματα. Και η αλήθεια αυτή είναι οι βασικότεροι συνεργάτες του Άκη Τσοχαντζόπουλου που είναι στην φυλακή είναι στελέχη αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είτε σε υπουργικές θέσεις κάποιοι, είτε στον ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Είναι ζητήματα που δεν λέγονται πρώτη φορά. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και τα ξέρει και η πλειονότητα των βουλευτών. Κύριε Θοδωράκη, εφόσον δεν μπορείτε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, θα ζητήσω να διαγραφούν από τα πρακτικά και η προηγούμενη τοποθέτησή σας και αυτή. Και ο καθένας κρίνει από αυτά που λέτε. Δεν γίνεται. Το λόγο έχει ο κύριος Πρωθυπουργός. Κυρία Πρόεδρε, δόθηκε η δυνατότητα στον Πρόεδρο του Ποταμιού να πει κάτι πολύ απλό. Ότι εν τη ρήμη του λόγου του είπε μια κουβέντα παραπάνω. Επιμένει όμως. Διότι στην τοποθέτησή του δεν είπε γενικά και αόριστα όπως στη δεύτερη φάση ότι υπήρχαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο ήταν συνεργάτες, συνεργαζόταν με το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τότε, τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τσοχαντζόπουλο. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι το μεμπτό, αλλά είπε στην τοποθέτησή του εκείνη που ξεσήκωσε τη θύελλα των διαμαρτυριών, ότι στελέχη τα οποία έχουν καταδικαστεί μάλιστα διότι κλέψανε, όπως ο κ. Τσοχαντζόπουλος, είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και υπουργοί. Αυτό είναι συκοφαντία, κυρία Πρόεδρε. Και όταν τον καλέσαμε να πει ονόματα, αντί να παραδεχθεί ότι στη ρήμη του λόγου το έκανε ένα λάθος, επιβεβαίωσε τη συκοφαντία με τον χειρότερο τρόπο. Κύριε Θοδωράκη, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Απλά λυπάμαι πάρα πολύ για εσάς.